Ένα δυνατό παιχνίδι, ντέρμπι όπως αντάξιο των δύο ομάδων. Νίκη στο τέλος, εντυπώσεις. Εντυπώσεις. Ήταν ένα παιχνίδι όπως είναι όλα τα ντέρμπι. Δυνατό, με λίγες φάσεις μπορώ να πω. Το παιχνίδι θα πήγαινε στη δύναμη. Δεν πίστευα ότι μπορούσαν να μπουν τόσα πολλά γκολ. Έλεγα θα είναι λιγότερο, θα είναι κλειστό. Εμείς ευτυχώς προηγηθήκαμε γρήγορα. Μετά με κάποιον ανεξήγητο λόγο, ενώ έλεγα τους παίκτες μου να ανέβουν ψηλά, είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Ο Πέμπλος είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Εντάξει. Εμείς κάτσαμε πίσω, τους δώσαμε πάρα πολλούς χώρους και έτσι ήρθαν τα δύο γκολ της ισοφάρισης. Στο τέλος κάναμε μια αλλαγή, αλλάξαμε κάποια πράγματα με τα παιδιά που πήγαν μέσα, ήταν πιο ξεκούραστοι και με τη μία φάση που μας δόθηκε μπορέσαμε και βάλαμε τον γκολ και πήραμε το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, γιατί το παιχνίδι θα πήγαινε, όπως σας είπα πριν, στη δύναμη και το γήπεδο ήταν λίγο δύσκολο και βοήθησε παραπάνω να πάει το μάτς να πάει στη δύναμη, αν και ο Πέμπλος έπαιξε αρκετά καλή μπάλα. Εμείς ήμασταν λίγο χειρότεροι μετά τα δύο γκολ που φάγαμε, όπως σας είπα, κάτσαμε λίγο πίσω, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κρατάτε την πρωτιά, αλλά όμως οι ομάδες είναι μια ανάσα δίπλα σας. Έτσι ακριβώς. Όλες οι ομάδες που είναι κοντά είναι πάρα πολύ καλές και ο Πέμπλος, δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ ποιοτική ομάδα, όπως και ο Άβαντας, όπως και ο Δωρίσκος, όπως η Χιλή, η Μάκρη. Είναι φέτος το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και μπορεί σε οποιοδήποτε παιχνίδι να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι, έχουν μείνει κάποια παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσουμε όλα. Τώρα, αν έρθει στο τέλος και είμαστε πρωταθλητές, καλώς. Απλά ήθελα να πω και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι
η νίκη που κάναμε σήμερα και κάθε νίκη που κάνουμε είναι αφιερωμένη στο φίλο μας, στον αδερφό μας, τον Γρηγόρη του Βραχιόλια, που περνάει μια δύσκολη κατάσταση με την υγεία του. Ό,τι και να κάνουμε, να ξέρουν εμείς τον αισθανόμαστε ότι είναι κοντά μας και ό,τι κάνουμε από εδώ και πέρα είναι όλα αφιερωμένα σε αυτόν. Νίκες, οτιδήποτε, μόνο αυτό θέλω να πω, αυτό θέλω να κρατήσω, ότι παίζουμε για αυτόν και ό,τι δίνουμε μέσα στο γήπεδο το δίνουμε με τη ψυχή μας. Ας κλείσουμε έτσι. Αυτό εδώ πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Θεωρώ, όπως είδατε κι εσείς, ότι ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα. Με έναν πολύ καλό αντίπαλο, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο που ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Μας αδικεί ακράδαντα, πιστεύω, το σκορ. Ήμασταν καλύτεροι. Αν και βρεθήκαμε πολύ γρήγορα από το πουθενά με δύο γκολ από στημένες φάσεις, αδράνεια δικιά μας, καταφέραμε. Βάλαμε έναν γκολ στο πρώτο, χάσαμε πέναλτι, σοφαρίσαμε. Είχαμε, νομίζω, τις ευκαιρίες για να το γυρίσουμε. Ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, φαινότανε. Πατούσαμε καλύτερα. Μια λάθος εκτίμηση, έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς κρίνεται στις λεπτομέρειες και δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Κοιτάμε μπροστά, συνεχίζουμε. Από εδώ και πέρα δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί όλες οι ομάδες όπως βλέπουμε είναι κοντά και οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει τον πρώτο ή τον δεύτερο. Σαφώς. Θα το πάμε μέχρι τέλους. Εγώ πιστεύω στα παιδιά. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Το βλέπουν όλοι. Το ξέρουν όλοι. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πραγματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό είπε και στα παιδιά μέσα. Τον αντίπαλο πώς τον είδατε? Είναι μια πολύ καλή ομάδα, σφιχτή, έχει ποιοτικούς παίχτες και μεσοεπιθετικά. Τους ψάχνουν πολύ, είναι μαχητικοί. Μια πολύ καλή ομάδα δεμένη. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι. Η εμπειρία τους, τους έκατσε στο παιχνίδι, βάλανε ένα υπέροχο γκολ στην αρχή. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα που φαινόταν καλύτερα και έπαιζε ποδόσφαιρο ήταν η δική μας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, νίκη σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα πέπλος. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Παλέψαμε και ίδιο, δεν θέλω να δικήσω κάποια ομάδα. Ούτε να πω ότι ο πιο τυχερός κέρδισε. Παλέψαμε και ίδιο για την νίκη, κερδίσαμε εμείς. Ήσασταν ευχαριστημένος από την απόδοση που είχε η ομάδα σας, εκτός από το αποτέλεσμα? Είμαστε ευχαριστημένοι πολύ. Το γήπεδο βαρύ δεν είναι δικαιολογία όμως. Τα παιδιά παλέψανε. Παίζουμε τώρα τελευταία συνεχόμενα παιχνίδια. Υπάρχει κούραση, αλλά γίνεται πολύ καλή δουλειά στην ομάδα. Έχουμε νέα παιδιά και δόξα τω Θεώ μας βγαίνει η δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και είμαστε ευχαριστημένοι. Στο πρώτο δεκάλεπτο βρεθήκατε να είστε μπροστά στο σκορ με 2-0. Πίστεψε σε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε να γίνει αυτή η ανατροπή? Δεν το συζητάμε. Ποτέ δεν επαναπευθυνθήκαμε, γιατί ξέραμε ποιος είναι ο Πέπλος, ξέραμε ότι ο Πέπλος σκοράρει συνέχεια. Το ότι βάλαμε δύο γκολ, εντάξει, βάλαμε δύο γκολ, παλέψαμε να μην δεχτούμε, αλλά είπαμε ότι ο Πέπλος είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και περιμέναμε ότι θα αντιδράσει. Το περιμέναμε. Δεχτήκαμε το ένα το γκολ, στο δεύτερο δεχτήκαμε το δεύτερο και στο τέλος παλέψαμε, δεν το βάλαμε κάτω και πετύχαμε το τρίτο γκολ της νίκης. Οι περισσότεροι είστε φίλοι και γνωρίζεστε. Προς τι αυτή η ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Τίποτα. Ενώ είστε όλοι γνωστοί. Με όλα τα παιδιά είμαστε. Είναι η ένταση του παιχνιδιού. Όλα τα παιδιά αγαπιόμαστε, δεν το συζητάμε. Είναι η ένταση του παιχνιδιού. Αυτά γίνονται και στην ΑΕθνική. Δεν το συζητάμε. Τώρα δεν υπάρχει κανένα. Είναι πάνω στην ένταση. Όλοι έχουμε μεγάλους σφιγμούς. Τρέχει το μας. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν κρατάμε κακή, δεν το συζητάμε. Κάνουμε το χόμπι μας. Όλοι αγαπάμε στον άλλον μαζί. Για καφέ πάμε με όλα τα παιδιά και του Πέπλου και του Δωρή. Δεν το συζητάμε. Κακίες δεν υπάρχουν. Είναι η ένταση της στιγμής. Μόνο το αποτέλεσμα. Εκεί συνεχίζουμε. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ. Εύχομαι καλή συνέχεια ακόμα και στον Πέπλο, γιατί είναι μια ομάδα που παλεύει. Καλή ομάδα. Εμείς συνεχίζουμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε ακόμα στη μέση. Δεν πήγαμε καθόλου καλά. Φάγαμε δύο γκολ αποστημένα. Από δύο στημένα φάουλ. Παρ' όλα αυτά αντιδράσαμε, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι, ανεβήκαμε, πιέσαμε, κάναμε το 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, χάνουμε το πέναλτι στο δεύτερο. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, πιστεύω ήταν κομβικό το σημείο. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Κάναμε το 2-2 εν τέλει, πιέσαμε, ανοιχτήκαμε και από ένα λάθος μετά φάγαμε το 3-2 και εκεί τελειώσαν όλα. Εννοείται ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμη, επειδή το πρωτάθλημα σας είναι πολύ σημαντικό. Έχει 8 αγωνιστικές ακόμα, αλλά νομίζω ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Δημήτρη, όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Ναι, ναι, φέτος είναι το πρωτάθλημα πολύ συναρπαστικό, ναι. Αλλά νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά τελικά και χάσαμε το μάτς σήμερα, εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας. Κατεβαίνουμε στο γήπεδο και ό,τι βγει. Τον αντίπολο πώς τον είδε? Ο αντίπολος νομίζω ότι ξέρουμε το στυλ του παιχνιδιού που παίζει.
Νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Έτσι αυτή την εικόνα έχω από μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν δει απ' έξω. Αλλά εντάξει, ο καλύτερος δεν κερδίζει πάντα. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Στο γυμναστή του ΑΣΥΓΜΑ Πέπλος, τον κύριο Πρίτσα. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι με την παρουσία σας εδώ πέρα. Σύντομη η παρουσία σας. Πείτε μας τις εντυπώσεις, πώς σας φέρθηκε η ομάδα, πώς είδατε την ομάδα εδώ πέρα στα σύνορα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Γεωργουσούδη, τον Δημήτρη τον Ντουνάκη, τον Γιώργο και το φροντιστή της ομάδας τον Πασχάλη, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να δουλέψω εδώ. Είτε μου παρέχει από τα πιο βασικά πράγματα όπως είναι ρούχα ή οτιδήποτε. Είχα την τιμή να δουλέψω στη ζωή μου με ομάδες οι οποίες είναι οργανωμένες. Κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι η οργάνωση που έχουν τα παιδιά. Και ειλικρινά σε μια ομάδα όπως στο Β' τοπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει οργάνωση γιατί δείχνει ότι υπάρχει αγάπη. Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο πυρήνας ποδοσφαίρου. Πόσο διάστημα μείνατε στην ομάδα? Είμαι περίπου από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι προσπάθησα και εγώ να παίξω τον ρόλο μου όσο πιο πολύ γίνεται και να τους βοηθήσω και να τους μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου ό,τι πιο πολύ μπορούσα να παρέχω στα παιδιά και ό,τι πιο πολύ μπορούσα να πάρει ο προπονητής από μένα και να πάρω και εγώ τον προπονητή. Είχατε εικόνα πιο μπροστά από το πρωτάθλημα εδώ, το ποδόσφαιρο του νομού μας? Από την ΕΠΣ Εύρου δεν είχα κάποια εικόνα συγκεκριμένη. Είχα πιο από την Κομωτινή που σπούδαζα και από το νομό μου. Αυτό. Σε αυτό το εξάμεινο. Καταρχάς θεωρώ από ό,τι άκουσα κιόλας ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών στη Β'. Είναι 5 ομάδες οι οποίες μάχονται πόντο με πόντο. Είναι ακόμα 8 με 9 αγωνιστικές και πιστεύω ότι δεν θα έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι πρωταθλητής εύκολα ακόμα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 5 ομάδες. Δείχνει πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει μια ποιότητα. Στα πιο παλιά χρόνια είχα μάθει ότι ήταν μια ομάδα, ήταν 20-10 πόντους διαφορά και αυτή ανέβαινε. Τώρα υπάρχουν 5 ομάδες η οποία περιμένει αγωνιά να και τελειώσει ένα παιχνίδι για να δουν πού θα είναι στη βαθμολογία. Και αυτό δείχνει ότι το ποδόσφαιρο ανεβαίνει σιγά σιγά. Και με το τέλος τι κρατάτε από την σύντομη έστω παρουσία σας εδώ πέρα? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το αφήσει πουθενά. Και αυτό θέλω να το δώσω και σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και σε όλα τα παιδιά που θα δουλέψουν αύριο μεθαύριο ως γυμναστές, προπονητές ή το οτιδήποτε, ότι είναι καλό να κάνεις ό,τι μπορείς και να εκμεταλλεύεσαι όπου είσαι τις συνθήκες για να δουλέψεις πάνω στη δουλειά σου, γιατί αυτό που το αγαπάς. Τώρα εντάξει, το αποτέλεσμα θέλω να πω κάτι. Δυστυχώς φεύγω με πικρία, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με υποδέχτηκε μια, γιατί μου φέρθηκαν σαν οικογένεια. Και θέλω να κλείσω με αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά όλα. Στον προπονητή, σε όλους, στον πρόεδρο, σε όλους.